Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είσαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι φαίνεστε στην πραγματικότητα. Μάλλον φαίνεστε πολύ περισσότεροι από ό,τι είστε στην πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω την ιστορία μου. Θυμάμαι από μικρός που ήμουνα, μου άρεσε να παρατηρώ τα ρολόγια. Κάθε είδους. Πρώτα τα ηλεκτρονικά, γιατί μόνο αυτά καταλάβαινα, έβλεπα τον αριθμό και αντιλαμβανόμουν την ώρα. Έπειτα, μεγαλώνοντας λίγο, άρχισα να παρατηρώ το ρολόι που είχαμε στο σαλόνι. Ένα μεγάλο, ξύλινο, σκούρο καφέ ρολόι με ένα μεγάλο εκρεμές από κάτω. Το οποίο πήγαινε πέρα δόθε. Και όπως πήγαινε πέρα δόθε, πήγαινε και το βλέμμα μου αριστερά και δεξιά. Αριστερά και δεξιά. Αριστερά και δεξιά. Μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος. Ακόμη αμφιβάλλω αν οι γονείς μου είχαν πάρει τυχαία το συγκεκριμένο ρολόι στο σαλόνι ή αν το είχαν κάνει επιτηδευμένα. Το εκρεμές λοιπόν αυτό που λέτε, μου κρατούσε συχνά παρέα μέσα στην ημέρα. Όταν, για παράδειγμα, είχα να κάνω την αντιγραφή μου ή την ορθογραφία μου και αφαιρούμουν, το εκρεμές ήταν εκεί, για να με συντροφεύσει. Όταν είχα να απομνημονεύσω στην ιστορία τους καυγάδες του Δία με την Ήρα, το εκρεμές ήταν εκεί, για να με χαλαρώσει. Ήταν σαν να λέμε ένας φίλος. Ακίνητος, αλλά αϊκίνητος ταυτόχρονα. Αμίλητος, πάντα παρόν για να με ακούει. Και προπάντων, για να μην διαφωνεί. Έλεγα κάθε σκέψη μου, κάθε φόβο μου, οτιδήποτε τέλος πάντων ήθελα, προκειμένου να φτάσω στην ψυχική ισορροπία που αναζητούσα. Τώρα θα μου πείτε, ένα παιδί 8 ετών αναζητά ψυχική ισορροπία? Και θα σας απαντήσω. Κυρίως ένα παιδί 8 ετών αναζητά την ψυχική του ισορροπία. Να δούμε όμως τώρα γιατί. Είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Γέννημα θρέμα που λένε. Οι γονείς μου, ωστόσο, μόλον ότι έχουν ελληνική καταγωγή, είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο για ένα παιδί το οποίο γεννιέται και μεγαλώνει εδώ. Και συγκεκριμένα για εμένα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί με ευκολία. Ξαφνικά, λοιπόν, βρέθηκα εγώ στη θέση του εκκρεμούς. Μια αριστερά και μια δεξιά. Μέχρι να βρω την ισορροπία μου. Ξέρετε, είναι πολύ βάναυσο να μην γίνεται αποδεκτός ένας άνθρωπος, πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα παιδί. Αισθανόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω στο επίπεδο που πρέπει. Θα μου πείτε, ποιος ορίζει το πρέπει? Κανένας. Το όριζα εγώ, αφεαυτού μου, σίγουρα με λανθασμένο τρόπο, αλλά το παιδί που ήμουν τότε έβρισκε αυτόν ως τον πιο σωστό. Έπρεπε λοιπόν να σταματήσω να είμαι διαφορετικός. Έπρεπε να γίνω ίδιος. Έπρεπε να με θελήσουν. Έπρεπε να με συμπαθήσουν. Έπρεπε να σταματήσουν να μου πετάνε πέτρες στο σχόλασμα. Έπρεπε να σταματήσουν να με κοροϊδεύουν στο διάλειμμα. Έπρεπε να σταματήσω να λέω στη μητέρα μου πως μου πονάει η κοιλιά για να μην πάω στο σχολείο. Έπρεπε να σταματήσω να κρύβομαι στα διαλύματα πίσω από τις τουαλέτες, γιατί μόνο εκεί ένιωθα ασφάλεια. Έπρεπε να γίνω ίδιος. Και αυτό προσπάθησα. Άρχισα να παρατηρώ τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που τους κάνει να μοιάζουν? Ποιες ήταν οι συνήθειές τους? Με ποιον τρόπο έκαναν πλάκα? Τι παιχνίδια έπαιζαν? Πόσο καλοί ή όχι μαθητές ήταν? Προσπαθούσα εν ολίγης να καταγράψω σε μία λίστα τα χαρακτηριστικά που θα έπλαθαν τον νέο μου εαυτό. Ξέρετε τι παρατήρησα? Ενώ έψαχνα μανιωδώς να βρω τις διαφορές μου, δεν έβρισκα καμία. Ήμουν ίδιος με εκείνους, ήμουν ίδιος με όλους. Εξακολουθούσα όμως να νιώθω σαν το εκρεμές του ρολογιού. Πού ήταν αυτή η ισορροπία? Σκεφτόμουν πως με κάποιον τρόπο κάτι δεν έκανα καλά. Έπρεπε να γίνω ακόμη πιο παρατηρητικός. Σίγουρα δεν έβλεπα καλά. Κάπου θα κρυβόταν αυτή η διαφορά. Η συνήθειά μου εκείνη με έκανε να παρατηρώ τους ανθρώπους μέχρι και σήμερα. Ακόμα και τώρα το κάνω. Σήμερα όχι, γιατί έχω τόσο πολύ άγχος που δεν πρόκειται να δώσω σημασία σε κανέναν. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, την έχετε γλιτώσει. Εν ολίγης.
Εν ολίγης, προσπάθησα να μάθω την σημασία της λέξης ενσυναίσθηση. Ναι, είναι ένας όρος που ακούγεται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό και δικαίως, αν με ρωτάτε. Άρα, για πόσοι εδώ μέσα γνωρίζουμε τι σημαίνει ενσυναίσθηση? Αν εξετάσουμε τη λέξη αυτή ετυμολογικά, θα δούμε ότι προέρχεται από τρεις λέξεις. Από το «εν», από το «συν» και από την αίσθηση. Πρόκειται λοιπόν για την αίσθηση του ανθρώπου, η οποία εκτείνεται και πέρα από τον εαυτό του, νοιάζεται δηλαδή και για τον άλλον. Προσέξτε όμως, θα ήθελα να διαχωρίσουμε την ενσυναίσθηση από τη συμπάθεια. Και θα δούμε τώρα τρία παραδείγματα. Φίλε, γιατί είσαι έτσι? Νιώθω πως το παιδί μου δεν με ακούει. Μην είσαι αχάριστος, άλλοι δεν έχουν καν παιδιά. Παράδειγμα νούμερο 2. Ο γάμος μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Έλα τώρα, σκέψου ότι είσαι παντρεμένος τουλάχιστον. Παράδειγμα νούμερο 3. Μετά την εγκυμοσύνη έχω βάλει πολλά κιλά. Δεν νιώθω άνετα. Μα σε παρακαλώ, τουλάχιστον γνωρίζεις ότι μπορείς να κάνεις παιδιά. Αυτά τα παραδείγματα δεν αποτελούν ενσυναίσθηση. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι μας. Γιατί μας συμπαθούν. Ίσως η καλύτερη λύση θα ήταν να πούμε «Ουφ, δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά σε ευχαριστώ που μου το εμπιστεύτηκες». Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Παρατηρώντας λοιπόν τους ανθρώπους, θέλοντας και εμείς, καταλαβαίνετε πως ξεκίνησα να παρατηρώ και ανθρώπους που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα έδινα και τόση σημασία, ούτε εσείς δίνετε τόση σημασία. Ίσως δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε τόση σημασία, ίσως πάλι εμείς οι ίδιοι δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δώσει σημασία. Οι άνθρωποι λοιπόν που φανερώθηκαν στα μάτια μου ήταν εκείνοι που είναι πιο ήσυχοι στα διαλύματα. Εκείνοι που μπορεί να μην έχουν φίλους. Εκείνοι που μπορεί να μένουν πίσω στις σχολικές δραστηριότητες επειδή δεν μπορούν να περπατήσουν. Ή εκείνοι που μένουν πίσω μέσα στην τάξη γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν με τον ίδιο τρόπο με το μέσο όρο των μαθητών. Ή ίσως πάλι εκείνοι που είναι κάπως πιο ευαίσθητοι και τα παίρνουν όλα πιο προσωπικά. Ανεβοκατέβαζα το βλέμμα μου εν ολίγης σε όσους κρύβονταν πίσω από τις τουαλέτες. Μετά από χρόνια επιχείρησα να δώσω φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς? Έγραψα ένα βιβλίο πέρυσι, το οποίο είχε ως θέμα την κινητική αναπηρία. Μέσα σε αυτό βλέπουμε τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι κινητικά ανάπηροι άνθρωποι. Δυσκολίες που δεν έχουμε διανοηθεί ποτέ στη ζωή μας ότι μπορεί να μας προκύψουν. Και δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε κάθε χώρα, σε κάθε κοινωνία, σε όλο αυτό το πλανητικό χωριό στο οποίο προσωρινά διαμένουμε. Αγαπητοί και αγαπητές, ο νους μου δεν μπορεί να συλλάβει πως στην περίπτωση που καθόμουν εγώ σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα μπορούσα να δω μία θεατρική παράσταση λόγω απουσίας ράμπας, επειδή απλώς ο άνθρωπος που έφτιαξε το θέατρο ξέχασε πως ζω κι εγώ στην κοινωνία. Στην προσπάθεια συγγραφής του βιβλίου μου, έκανα αρκετές αναζητήσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής στο μυθιστόρημα. Βρήκα λοιπόν κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πριν όμως σας το αναφέρω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα ζούμε περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι από αυτούς θεωρείτε πως έχουν κάποιο είδος αναπηρίας? Αναφέρομαι πάντα σε διαγνωσμένη ή σε ορατή αναπηρία. Θα ήθελα όποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του εάν πιστεύει ότι οι άνθρωποι με κάποιο είδος αναπηρίας στην Ελλάδα είναι κάτω από 500,000. Κανένας δεν πιστεύει ότι είναι κάτω από 500,000. Πολύ λίγα τα χέρια. Ποιοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι με κάποιο είδος αναπηρίας είναι κάτω από 200,000, που είναι πιο λίγο? Ωραία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι άνθρωποι με κάποιο είδος αναπηρίας στην Ελλάδα ανέρχονται στο 1,000,000. Το 1/10 της χώρας έχει κάποιο είδος αναπηρίας. Συγκλονιστικό, δεν είναι? Πάμε όμως τώρα να δούμε γιατί είναι συγκλονιστικό. Σκεφτείτε, θέλω να κάνουμε ένα πολύ μικρό παιχνίδι, είναι δευτερόλεπτο, όποιος νιώθει άνετα μπορεί να το κάνει. Θα ήθελα να κλείσετε τα μάτια σας και να σκεφτείτε ότι είστε σε ένα μέρος με πυκνώδη βλάστηση ψηλά, με κινούμενη άμμο χαμηλά στο έδαφος, με μαύρα γυαλιά κολλημένα στο πρόσωπό σας
χιωτοασπίδες καρφωμένες στα αυτιά σας. Θα το πω ακόμα μια φορά. Σκεφτείτε πως ζείτε σε ένα μέρος με πυκνώδη βλάστηση ψηλά, με κινούμενη άμμο χαμηλά στο έδαφος, με μαύρα γυαλιά κολλημένα στο πρόσωπό σας και με οτοασπίδες καρφωμένες στα αυτιά σας. Μπορείτε να βγείτε έξω? Η απάντηση νομίζω πως είναι προφανής. Τότε πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν έξω από τα σπίτια τους? Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απολαύσουν έναν καφέ αν βγαίνουν έξω από το σπίτι τους και βλέπουν πως είναι παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο? Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απολαύσουν μια παράσταση όταν η αίθουσα βρίσκεται, για παράδειγμα, στο υπόγειο και δεν υπάρχει ράμπα αναπήρων? Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απολαύσουν την έξοδό τους σε μια καφετέρια όταν ο κατάλογος δεν είναι γραμμένος καν σε γραφή Braille, που είναι η γραφή, η γλώσσα των τυφλών, των ανθρώπων με προβλήματα όρασης? Πώς είναι δυνατόν? Σκεφτείτε να βγαίνατε έξω, να θέλατε να παραγγείλετε μια γρανίτα, μιας και έχει καλοκαιριάσει έτσι τώρα ο καιρός, και να μην μπορούσατε να διαβάσετε τις γεύσεις στον κατάλογο. Γιατί ο κατάλογος θα ήταν γραμμένος στα σουαχίλι. Δεν ξέρω αν είστε γλωσσομαθείς. Εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν πολύ με τα σουαχίλι. Θέλω όμως να θίξω ένα ζήτημα ακόμα. Μέσα στις διάφορες αναπηρίες θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τις διαταραχές του λόγου. Μπορεί να μην είναι ορατές με το μάτι, γίνονται ωστόσο αντιληπτές αν κάποιος ασχοληθεί εντελεχέστερα. Θα πιάσω λοιπόν το θέμα της δυσλεξίας. Θα σας μιλήσω με την ιδιότητα του φιλολόγου. Χρησιμοποιούμε συχνά τη φράση «δικαίωμα στην εκπαίδευση». Τι εννοούμε όμως όταν λέμε δικαίωμα στην εκπαίδευση? Αναφερόμαστε στην προσβασιμότητα στην τάξη, το αν για παράδειγμα μπορεί ένα παιδί να μπει στο τμήμα? Όχι. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Τότε τι? Δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι όταν ένας μαθητής με δυσλεξία μπορεί να εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα της ιστορίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι να βρεθεί τρόπος να εξεταστεί επιτυχώς μία μαθήτρια με δυσαρρυθμισία στο μάθημα των μαθηματικών. Το δικαίωμα λοιπόν στην εκπαίδευση αφαιρείται από τους ανθρώπους αυτούς. Και ποιος ευθύνεται? Η κοινωνία. Και ξέρετε, είμαστε πλέον σε μια τέτοια ηλικία που δεν μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνες αλλού. Γιατί η κοινωνία είμαστε εμείς. Εκπλησόμαστε με τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου, επειδή εμείς οι ίδιοι δεν επιτρέπουμε την πρόσβασή τους σχεδόν πουθενά. Δεν είναι λοιπόν το ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι το ότι εμείς δεν τους επιτρέπουμε να υπάρξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί νομίζουμε, προσέξτε, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε την ισορροπία στην κοινωνία. Θέλουμε όλα να είναι οργανωμένα με τέτοιον τρόπο που να πηγαίνουν με τη φορά του ρολογιού. Ξεχνάμε όμως κάτι πολύ βασικό, πως το ρολόι συχνά από κάτω έχει και ένα εκρεμές, που αν αυτό δεν κουνηθεί, το ρολόι δεν προχωρά. Και έτσι δεν προχωρά και η κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.